Αστέιρων 14,90. Σετ παιδικές φόρμες φούτερ από 9,90. Sprinter Stores. Είναι τιμή μας. Η Πίνδος σε εμπνέει να χαμογελάς από το πρωί. Καλημέρα! Σε γεμίζει όρεξη για ζωή. Και για δουλειά. Να πάρεις το καλύτερο και να το κάνεις τέλειο. Με συνεχείς ελέγχους και φροντίδα και με την εγγύηση Agrosert για 100% φυτικές τροφές, το κοτόπουλο Πίνδος έχει την αυθεντική γεύση του ορεινού που αγαπάτε. Στην Πίνδο έχουμε παράδοση στην οστινιά. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Τα παιδιά λατρεύουν τα παιχνίδια. Όμως μέχρι σήμερα δεν ήταν παιχνίδι να απαλλαγούν από τις ψήρες. Τώρα όμως υπάρχει το Paranix. Το Paranix είναι φυσικό προϊόν, κλινικά ελεγμένο και δεν περιέχει εντομοκτώνα. Ψεκάστε με προσοχή στα μαλλιά, χτενίστε τα και απομακρύνετε ψήρες και κόνιδες. Paranix, η ριζική λύση ενάντια στις ψήρες. Απαλώς τα παιδιά. Ο Γιώργος είναι άθραγκος. Τι να φάρε. Μου τέλειο να τετσέβει, είναι και πανάκριβο. Είναι να ψηκάνε τσιγάρο. Και ο Γιώργος είναι πάμπλουτος. Ο Γιώργος. Αλλάζουν ρόλους και τους μπερδεύουν όλους. Αγοράζω μετοχές και οι πελάτες μου κάνουν λεφτά. Την έβαλα και σε αυτή την ψεύτικη ανάλυση που έκανα. Την έβαλα. Σε μια εβδομάδα περιμένουμε επίσκεψη του Προέδρου. Surprise! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν θα σας επισκεφτεί κάποιος Πρόεδρο. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Μη χάσετε το πρώτο επεισόδιο. 5η 5 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα. The Open Door. Καλώς ήρθατε στο μαγικό κόσμο των Evanescence. Νέο εκρηκτικό CD. Evanescence The Open Door. Θα σας κόψει την ανάσα. Και για όσους δεν το πρόσεξα πριν, σήμερα κάνουμε συγκλονιστική μπουγάτσα από τα χεράκια της Αργυρός. Έτσι. Θέλετε λοιπόν φύλλο από τη Βηρητό, είπες. Φύλλο Βηρητού, έτσι Βηρητό. Λέγεται. Όχι, ή φύλλο κρούστας, ό,τι βρουν, ναι. Τέλος πάντων. Να είναι πολύ λεπτό. Αλλά υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ εύκολο να το βρούνε. Λοιπόν, τι να πούμε λοιπόν. Ότι έχουμε βάλει μέσα στην κατσαρόλα μας 1 λίτρο γάλα. Ένα φλιτζάνι ζάχαρη, ένα φλιτζάνι ριζάλευρο, ένα φλιτζάνι σιμιγδάλι ψηλό. Το φλιτζάνι δεν το γεμίζω μέχρι πάνω, αφήνουμε ένα δάχτυλο κενό. 2 βανίλιες, μια πρέζα αλατάκι, τα ανακατεύουμε όλα στη φωτιά έτσι να έρθει να πάρει η κρέμα μας αυτή την υφή. Και μετά βάζουμε μέσα 2 κουταλιές γεμάτες, τώρα αυτό μου έχει λιώσει κιόλας, τέτοιες κουταλιές όμως, όχι από το λιωμένο που θα βάλω τώρα και θα είναι λίγο. Γεμάτες. Θα βάλω ακόμα λίγο γιατί είναι λιωμένο και τρέχει. Και είπαμε, το μυστικό για την ωραία μπουγάτσα είναι το καλό βούτυρο. Αυτό το βούτυρο είναι θεϊκό. Ζητήστε το ότι υπάρχει παντού. Στακοβούτυρο Κρήτης. Είναι θεϊκό. Πώς το είπες, στακοβούτυρο. Στακοβούτυρο. Είναι από τη στάκα. Το φτιάχνουν μόνο στην Κρήτη και είναι θεϊκό. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Έλα να τη μυρίσεις. Θέλω να τη μυρίσεις. Μου έχει σπάσει τη μύτη. Ναι, το ξέρω. Θα σκύψω. Μια κουβέντα είναι. Για κάτσε. Θα το βαστάω εγώ το φόρεμα. Αριστούργημα. Λοιπόν, ένα λεπτό να κάνουμε τώρα τα φιλαράκια μας να μην κρυώσουν. Έχω αλείψει το ταψί μου πάλι με βούτυρο, με στακοβούτυρο. Βάζουμε 4 φύλλα κάτω. Ένα λεπτό να βάλουμε εδώ. 4 φύλλα κάτω, 4 φύλλα πάνω. Η κρέμα δεν είναι λίγη. Η μπουγάτσα για μένα δηλαδή δεν πρέπει να έχει πολύ γέμιση. Πρέπει να είναι τραγανά ωραία τα φύλλα βουτυρωμένα και να έχει λεπτή γέμιση. Αυτό όταν ψηθεί τώρα θα σας φανεί λεπτό, αλλά όταν ψηθεί φουσκώνει το φύλλο και γίνεται θεϊκό. Σκέτη κρέμα, παιδί μου, θα φας κάτι να φας την μπουγάτσα την ψημένη, να δεις τι τέλεια είναι. Άμα και η κρέμα είναι καλή. Λοιπόν, είπαμε, βάζουμε 4 φύλλα κάτω, 4 φύλλα πάνω. Πού όπως δεν παίζετε, παιδιά. Ωραίο. Έτσι, αέρινο. Σε περίπτωση τώρα που δεν έχετε ριζάλευρο στο σπίτι και θέλετε σώνει και καλά να την κάνετε σήμερα, βάλτε σιμιγδάλι. Αντικαταστήσετε δηλαδή το ριζάλευρο με σιμιγδάλι. Απλά με το ριζάλευρο γίνεται έτσι πιο αφράτη. Νοστιμιά μεγάλη. Οπ. Να πω ότι αυτή η μπουγάτσα σήμερα είναι αφιερωμένη στη φίλη μου την Ταρσή που είναι στο Καρπενήσι και μας βλέπει καθημερινά και στο φίλο μου τον Κρίστη Θοδωρίτη που είναι στην Κύπρο και αυτός μας βλέπει κάθε μέρα. Είναι αυτοί που φεύγουν από το μαγαζί και παίρνουν κάθε φορά τα ψάκια. Δεν παίζεται, παιδιά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα φιλαράκια μας. Αχ, είναι και εύκολο, ε. Τα βάζεις όλα μαζί την κατσαρόλα. Πάνω εύκολα είναι, τίποτα. Είναι, σε 2 λεπτά γίνεται. Λοιπόν. Ανακατεύουμε τώρα καλά το βουτυράκι που έχουμε ρίξει μέσα. Έτσι, αφράτη και ωραία κρέμα. Πετάχτηκε λίγο εδώ. Παιδιά, σήμερα θα καλοφάμε. Πού να βγάλω τώρα αυτή, θα σας πάσει τη μύτη αυτή που ψήνω. Το ανακατεύουμε έτσι ωραία, ωραία. Θα κάνω με αυτό. Τέλεια. Ούψ.
Το ρίχνουμε μέσα. Εμένα μου αρέσει τη Θεσσαλονίκη που την κόβουν την μπουγάτσα κομματάκια. Έτσι την κόβω κι εγώ. Α, ναι. Και εγώ τη ζαχαρώνω με ζάχαρη κρυσταλλική. Δεν μου αρέσει με την άχνη. Βάλτε ό,τι σας αρέσει, αλλά εγώ προτιμώ την κρυσταλλική ζάχαρη. Να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές για μπουγάτσα. Μπορείτε να κάνετε και μπουγάτσα με αυγό αν θέλετε. Απλά θεωρώ ότι είναι περιττό το αυγό. Έτσι, τα κάναμε εδώ μαντάρα. Λοιπόν, τη στρώνουμε έτσι ωραία-ωραία. Καλό είναι να την αφήσετε λίγο να κρυώσει πριν τη βάλετε μέσα. Και βάζουμε από πάνω πάλι 4 φυλλαράκια. Εγώ θα σας βάλω τώρα 2 στα γρήγορα για να μην τρώμε χρόνο. Για να προλάβουμε να δείξουμε και την έτοιμη. Πρόσεξε, μην καεί. Έχει τη δουλειά σου και εγώ θα βγάλω την έτοιμη. Ωραία, πρόσεξε, μην καεί. Έχει μια λαβίδα εκεί. Βγάλτε με τη λαβίδα. Δεν έχω ξαναμεταχειριστεί. Γάτζωσέ το, είναι πολύ απλό. Γάτζωσέ τη και βγάλτε. Κάτω. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει, μη φοβάσαι. Λοιπόν. Βάζουμε από πάνω το ένα φυλλαράκι. Τσιτσιρίζει ακόμα. Εγώ κανονικά στο μαγαζί τη γυρίζω και ανάποδα. Τη γυρίζω και ανάποδα και την ψήνω λίγο και από κάτω σε άλλο ένα ταψάκι να κρυτσανίσει. Αλλά είναι εντάξει τώρα, την έχω πολύ ώρα μέσα. Να πούμε ότι την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Μόλις δείτε και πάρει αυτό το χρωματάκι, είναι έτοιμη. Γυρίζουμε τώρα όλα τα φυλλαράκια έτσι προς τα μέσα. 4 φύλλα πάνω, είπαμε, 4 φύλλα κάτω. Καλά, η γέμιση δεν παίζεται, δεν περιγράφεται η γεύση της. Λαδώνουμε έτσι πάρα φέρω, πολύ παιδιά, καλά. Θα δοκιμάσετε, γιατί σας βλέπω δεν σας αρέσουν και εδώ πολύ τα γλυκά. Αλλά... ζητήσανε και τη συνταγή. Τα παιδιά θα δοκιμάσουν πρώτα και μετά θα τους δώσουμε και τη συνταγή. Τα λαδώνουμε έτσι πολύ καλά. Να πω τώρα ότι αν θέλετε να φτιάξετε μπουγάτσα και τη θέλετε ας πούμε, για να κάνετε ποσότητα μεγάλη, μπορείτε να τη φυλάξετε και στην κατάψυξη. Και τη βγάζετε μετά κατευθείαν όπως είναι από την κατάψυξη και τη βάζετε στο φούρνο. Μόνο που θα την αφήσετε 5 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, έτοιμη είναι για φούρνο. Τη βάζουμε μέσα. Στους 200 βαθμούς και την ψήνουμε 20 λεπτάκια. Για κάνε παιχνίδι εδώ. Λίγο εδώ. Δεν μου λες να τα βάλουμε εδώ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, την κουνάμε λίγο έτσι από το ταψάκι να βγει. Τακ και πέφτει. Ωπω. Ορίστε, κράτσα κρούτσα τέλεια. Κάτσε να την κόψουμε πρώτα. Λοιπόν, και λίγο. Είδες τι ωραία που κρατσανίζει το φύλλο. Ναι, είδα. Να το πας αυτό, με το βουτυράκι και το θεϊκό. Τέλεια. Αν θέλετε από πάνω, αντί για κανελοζάχαρη, μπορείτε να βάλετε μέλι με κανέλα, είναι και αυτό θεϊκό. Του πάει τέλεια. Όχι, άστα αυτά, κανελοζάχαρη. Του πάει και το μέλι, Ελένη, ξέρεις πόσο του πάει. Κανελοζάχαρη βέβαια είναι το κλασικό. Μπόλικη, έτσι. Ωραία, μπόλικη. Τι μας κάνει πρωί-πρωί. Πασαλήψαμε και τον πάγκο μας. Έλα, δεν πειράζει. Ανοίξτε το λίγο καλύτερα να μπορούμε να φάμε. Βέβαια, περίμενε. Κάτσε, θα σου βγάλω εδώ. Στο πιατάκι. Που είναι έτσι αφράτη και ωραία. Κάτσε, μη λερωθήσει. Κάτσε να πάρω ένα πυρουνάκι να μισεί. Ουψ. Τι μη λερωθώ και δεν μπορώ να ξαναβάλουμε το φόρεμα. Αυτό το φόρεμα ήταν μία του εμφάνιση. Πάρα πολύ. Ναι. Είναι θεϊκό. Θεϊκό, βέβαια. Κάτσε, Λενάκι. Ορίστε. Άντε, τι σας φέρνω. Μπελίτσα μου θέλεις. Δεν τρως γλυκά. Πρώτα, θα ταΐσω εσένα. Εννοείται. Φύσα το, Ελένη, καίει, φύσα το. Σκύβω πολύ όμως και εσύ με το ψηλά. Να του βαστάω, Μόβης. Δεν φαντάζομαι να καείς. Ωραίο. Θα κόψουμε για τα παιδιά, να τους πάμε από εκεί. Ακριβώς. Ωραία, τέλεια. Κάτσε να πάρω καθαρό πυρουνάκι. Τι πυρουνάκι, με το χεράκι να το πιάσουμε. Με το χέρι να το πιάσουμε. Α, βέβαια, τι μας περάσατε. Ωραία. Απλά για να το βάλουμε μέσα, επειδή καίει. Ναι. Έχει θερμίδα. Τώρα θα σας το στείλουμε. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα. Θα σας το στείλουμε. Έχουν δίκιο που την παίρνουν στο σπίτι. Έχει θερμίδε. Εντάξει. Τι θερμίδε να έχει, παιδί, έχει λίγο κρέμα. Δεν τρώνε κάθε μέρα, παιδιά. Λίγο γαλατάκι, λίγη ζαχαρίτσα. Σαν κρέμα για τα μωρά είναι, μόνο το βούτυρο είναι. Φτιάχτε το σήμερα. Μπουγάτσα σήμερα από τα χέρια τη Αργυρός, αλλά τι μπουγάτσα. Ή κανονικά μπουγάτσα. Πρέπει να βάλετε μπουγάτσα με 3 θαυμαστικά. Αυτό είναι. Όταν μιλάμε για τέτοια μπουγάτσα. Αυτό είναι. Λοιπόν. Να είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουν τα κομμάτια. Μην ανησυχείς καθόλου. Να φύγω. Θα σας έρθουν στον ούπο. Πήγαινε. Ναι. Καλή συνέχεια. Πω, γεια σας. Γεια σας. Αριστούργημα. Συγχαρητήρια. Ψηλά θα φας. Φάει. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, με γραπτό μήνυμα στο 4265 μας στέλνετε το μήνυμά σας. Γράφετε α1, αφήνετε ένα κενό. Παιδιά, δηλαδή, το πάτε φυρί-φυρί να το κάνετε κομμάτι το σκηνικό. Μα δεν έχετε κάση ησυχία.
την κιθάρα. Και πραγματικά κάνω. Δηλαδή στις, στις φορές που τα έχουμε πει από κοντά, πάντα μέσα στις ζημιές ήσασταν. Όχι, ήμασταν όχι, τόσο τώρα και μας... Είσαστε λίγο νευρικοί. Σανόμαστε άσχημα. Όχι. Είσαστε λίγο πεινασμένοι. Έχει τίποτα, όχι. Έλα, για φέρε την μπουγάτσα σε παρακαλώ, γιατί καθυστερούμε. Και πάμε να ακούσουμε τις προβλέψεις της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, να πούμε τα τυχερά ζώδια. Σήμερα είναι λίγα. Ωραία. Σήμερα εύνοια έχουν οι καρκίνοι πάρα πολύ, οι ιχθείς και οι σκορπιοί. Μάλιστα. Έλα, έλα, ας το κάτω σε παρακαλώ. Άντε, κάνεις και ζημιές. Πέντε μπουκές για να σκάσουμε. Παιδιά, δεν παίζετε. Είναι αμαρτό. Με φάση στα μαρτία δεν μπορώ. Ένα κομματάκι δεν είναι γενικό για την Αργυρό. Δεν γίνεται. Καροδίαιτα. Μετά το φαγητό. Καλό, μετά το φαγητό. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Εάν και τα παιδιά εδώ είναι χαρά γεμάτα και ναι, αυτή είναι πάντα μέσα στην καλή χαρά. Είναι σαν τα παιδάκια του σχολείου. Φάντε, παιδιά, είναι αριστούργημα το λέω. Τι φτιάχνει η γυναίκα. Ξέρει τι φτιάχνει. Αν ξέρει, λέει. Συγχαρητήρια. Αργυρό μου, συγχαρητήρια έχεις. Αργυρό, συγχαρητήρια. Πάμε στα πιο ενεργειακά φωτεινά πνευματικά θέματα. Ναι. Πώς τα παιδιά πάλι με μπέρδεψε. Ενεργειακά φωτεινά πνευματικά. Πνευματικά θέματα. Τα συζητάγαμε εδώ τώρα. Λοιπόν, τα τυχερά ζώδια της σημερινής ημέρας. Είναι σκορπί, καρκίνοι και ψάρια. Οπότε εσύ έχεις και τον οροσκόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αγάπησα την πρώτη στιγμή. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Τα κρυάρια μας σήμερα. Δεν ποτέ κανένας τόσο. Πάμε να ακούσουμε για τα κρυάρια. Σήμερα επειδή είναι και η Σελήνη στους ηχθείς, καλό είναι Ελένη μου να παίζουμε συνέχεια μουσική, να είμαστε έτσι με μουσική χαρά, σαν τα παιδιά εδώ δίπλα. Λοιπόν, σήμερα τα κρυαράκια μας δεν πρέπει να απομονωθείτε από λάθος σκέψεις, ειδικά στα θέματα τα ερωτικά. Μπορεί να παραιτηθείτε και να πείτε δεν αξίζει να αγωνίζομαι για αυτόν τον έρωτα, για αυτή τη σχέση, καλύτερα να μείνω μόνος μου. Έχετε αυτές τις διαθέσεις σήμερα και γενικά ακόμη και μέσα στις σχέσεις σας μπορεί να νιώσετε μια μικρή απογοήτευση. Βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό θα περάσει. Ευτυχώς που έχετε μια εύνοια έτσι στις συνεργασίες και γενικά μέσα στον εργασιακό σας χώρο και αυτό θα σας ανεβάσει τη διάθεση. Προσέξτε λίγο τα οικονομικά σας γιατί δεν τα πάτε καλά αυτές τις ημέρες. Έχετε κάνει πάρα πολλά έξοδα, ειδικά όσοι κρύοι έχετε μετακομίσει, μπορεί να έχετε κάνει κάποιες μικρές υπερβολές. Οι τάβροι μας σήμερα επανέρχονται οι ελπίδες σας, αλλά στηρίζετε και τις φιλοδοξίες σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε κρυμμένη μια εσωτερική δύναμη αλλά και φιλοδοξία. Απλώς μερικές φορές φοβάστε να παραδεχτείτε ακόμη και στον ίδιο σας τον εαυτό ότι είστε φιλόδοξοι και θέλετε έτσι να πάτε πολύ μπροστά, ειδικά στα θέματα της καριέρας σας. Σήμερα λοιπόν μην απομονώνεστε από φίλους σας και αγαπημένα πρόσωπα, γιατί θυμώνετε και μερικές φορές και ίσως δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό για την ψυχική σας ισορροπία. Βέβαια το καλό είναι ότι επίσης έχετε και εσείς πολύ θετικές συνεργασίες και αλλάζουν τα οικονομικά σας πάντα προς το καλύτερο. Προσέξτε λίγο το δανεισμό ή γενικώς εάν θέλετε να πληρώσετε εφορία ή κάποια χρέη, προσέξτε λίγο μην γίνονται κάποια λάθη και κάποιες παρανοήσεις. Η δίδυμη σήμερα πραγματικά έχετε μια λίγο δύσκολη μέρα γιατί οι διαθέσεις σας είναι λίγο μπερδεμένες και έχετε μια τάση να τίνετε προς την αφέλεια. Μπορεί δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να σας, ας το πούμε, να σας κοροϊδέψουν μέσα σε... δεν θα σας κοροϊδέψουν αληθινά, μπορεί να σας ξεγελάσουν με τη συμπεριφορά τους και εσείς οι ίδιοι λοιπόν να λυπηθείτε και γενικώς να μην είσαστε σωστοί στην κρίση σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πιο δύσκολο συνέστημα να ξεχωρίσουμε είναι η λύπη από την αλήθεια. Σήμερα λοιπόν οι δίδυμοι μπορεί κάπως έτσι να είσαστε υπερβολικά χαριστικοί σε κάποιους ανθρώπους, ειδικά στα θέματα της καριέρας σας και να μην απαιτήσετε αυτά που πρέπει. Τα αισθηματικά σας βέβαια πάνε πολύ καλά και ειδικά οι ελεύθεροι έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες να δημιουργήσετε καινούργιες σχέσεις πάρα πολύ καλές και με προοπτικές για το μέλλον. Η καρκίνη μας σήμερα δείχνετε μεγάλη αφοσίωση και πίστη στις ιδέες σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Γενικά είστε σε μια καλή πνευματική φάση με τον εαυτό σας. Βλέπετε ότι τα πιστεύω σας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Όσοι έχετε επαφές με το εξωτερικό, με το νόμο, αλλά γενικώς και με σπουδές ή με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όλα αυτά μπορείτε να τα υποστηρίξετε και να τα προωθήσετε. Τα οικονομικά σας δυσκολεύουν, αλλά για καλό σας, γιατί έχετε βάλει κάποια σχέδια και κάποιους στόχους. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε αγοράσει ένα σπίτι ή κάποιο εξοχικό και αυτά να σας φέρουν μερικές έτσι να μην έχετε πάρα πολλά χρήματα και να σας φέρνει ένα άγχος. Αυτό όμως ξέρετε πολύ καλά ότι είναι για το καλό σας. Έχετε και την εύνοια στα ερωτικά, οπότε μην γκρινιάζετε.
Στα λιοντάρια μας σήμερα επιτέλους προνοείται για την οικονομική σας ασφάλεια. Συνήθως είσαστε γενναιόδωρα και γενναιόψυχα και σπάνια κοιτάτε και για το μέλλον σας και γενικά να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ειδικά στον τομέα των οικονομικών σας. Σήμερα όμως έχετε μια διάθεση να είστε και προνοητικοί και γενικώς να εξασφαλίσετε το μέλλον σας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης, όσοι έχετε να υπογράψετε συμφωνίες και μέσα σε συνεργασίες, θα κάνετε πάρα πολύ. Είδες, είναι για σένα. Θα κάνετε πάρα πολύ καλές έτσι και οργανωμένες συμφωνίες προς υπέρ σας. Προσέξτε λίγο, μην ξελιγελαστείτε τα λιοντάρια του δευτέρου δεκαημέρου από κάποιους που σας τάζουν και δεν μπράττουν αυτά που σας λένε. Το δεύτερο δεκαήμερο ποιο είναι? Λέω. Είσαι γεννημένος μετά τις 3 Αυγούστου. Είναι, είσαι. Προσέξτε τις συνεργασίες και τις ψευδεστήσεις γενικώς. Όχι, από εμάς δεν έχεις να προσέξεις. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στους Παρθένους. Η Παρθένη σήμερα πραγματικά μεγαλώνει το ενδιαφέρον σας για τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Τις πιο πολλές φορές όταν είσαστε μέσα σε μία σχέση δεν δίνετε το προσωπικό σας στίγμα, παραβάζετε πάντα τη λογική, τα πρέπει και την προνόηση. Σήμερα όμως έχετε μία διάθεση να πάτε κοντά στους ανθρώπους τους δικούς σας, να κοιτάξετε, να είσαστε δίπλα τους και να κοιτάξετε πραγματικά τις ανάγκες τους. Αυτό σας δείχνει, σας κάνει πιο ευαίσθητους, πιο συναισθηματικούς, αλλά και συγχρόνως και πιο διορατικούς. Προσέξτε λίγο κάποια προβλήματα που μπορεί να είχατε από το παρελθόν. Κάποιοι κρυφοί εχθροί μπορεί να σας παρουσιαστούν, ειδικά μέσα στον εργασιακό σας τομέα, και εσείς λίγο εκεί να μπλοκαριστείτε και να στεναχωρηθείτε. Τα οικονομικά σας βέβαια πάνε περίφημα. Η ζυγή μας σήμερα πρέπει να βγάλετε και τη δημιουργικότητά σας αλλά και την ερωτική σας δύναμη. Είσαστε πάρα πολύ ερωτικοί, είναι ας το πούμε ο μήνας σας, εκμεταλλευτείτε τον. Φτιάχτε την καρδιά σας τυραγισμένη, το έχουμε πει, αλλά πάνω απ' όλα φροντίστε τον εαυτό σας. Για να νικήσετε στην ουσία τους άλλους, τις σχέσεις και για να είσαστε καλύτεροι, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια καλή σχέση με τον εαυτό σας. Τα οικονομικά σας πάνε περίφημα, πάρα πολλές ευκαιρίες σας παρουσιάζονται. Προσέξτε λίγο εάν θέλετε να κάνετε κάποιες αγορές, ειδικά σε μετοχές, γιατί έτσι σας έχει πιάσει λίγο τους ζυγούς να αυξήσετε τα οικονομικά σας με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο και με ένα στυλ ρίσκου. Προσέξτε λίγο τις επιλογές σας. Η Σκορπιοί μας σήμερα θα δείξετε την αγάπη σας στην οικογένεια και θα την προστατεύσετε και τη φροντίδα σας. Γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για σας. Νιώθετε πολύ γαλινεμένοι και ήρεμοι. Η δύναμή σας, αυτή που έχουμε πει ότι είναι του ωκεανού η δύναμη, είναι ένας ωκεανός γαλήνιος και ήρεμος. Νιώθετε πολύ όμορφα και ειδικά θέλετε να δώσετε όλη σας την αγάπη και τη δύναμη μέσα στην οικογένειά σας. Όσοι επίσης έχετε αποφασίσει να αλλάξετε σπίτι, είναι πάρα πολύ καλές οι ημέρες, διότι θα δείτε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ήρεμα και δημιουργικά. Τα οικονομικά σας μπαίνουν σε καλύτερη φάση και ο Ερμής εκεί στο Σκορπιό σας βοηθάει να κάνετε ξεκάθαρες και να παίρνετε σωστές και ξεκάθαρες αποφάσεις. Οι τοξότες σήμερα μην αλλάξετε γνώμη επειδή λυπόσαστε. Είναι πολύ βασικό. Μην δείξετε ανωτερότητα. Η ανωτερότητα δεν είναι ισότητα μέσα στις σχέσεις. Πρέπει στην ουσία να προσπαθούμε να έχουμε ισότιμες σχέσεις με τους ανθρώπους και ούτε ανωτερότητα ούτε κατωτερότητα. Η λύπη δεν είναι αληθινό συνέστημα και συνήθως σας παρασύρει και δεν είστε ξεκάθαροι. Φροντίστε επίσης αυτά που θα πείτε και αυτά που θα λάβετε σαν μηνύματα από το γύρω σας περιβάλλον να τα ξεκαθαρίσετε, να δείτε αν είναι σωστά ή όχι. Το πιο σημαντικό σε εσάς τους τοξότες είναι να κάνετε διάκριση στη ζωή σας, διότι από εκεί και ξεγελιώσαστε και κάνετε τα πιο μεγάλα σας λάθη. Μία ευκαιρία ειδικά στα επαγγελματικά σας τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου σας βοηθάει και σας προοδεύει. Οι εγώκερες σήμερα νιώθετε ασφάλεια από αυτό που εισπράτετε, κυρίως από τους συνεργάτες σας αλλά και από τον σύζυγό σας ή από τις στενές σας σχέσεις. Έχουμε πει ότι εσείς οι εγώκεροι είσαστε άνθρωποι πολύ προνοητικοί και οργανωμένοι, αλλά θέλετε μερικές φορές να πάρετε και την έγκριση του περιβάλλοντος για να νιώσετε καλά. Σήμερα λοιπόν θα πάρετε και οικονομική ενίσχυση. Μπορεί μερικοί από τους εγώκεροι που έχετε καλή επαφή με τη μητέρα σας ή κάποια γυναίκα να σας βοηθήσει να αυξήσετε τα οικονομικά σας. Ευκαιρίες. Παιδιά, αυτοί πραγματικά αν δεν μας τον γκρεμίσουν, αν θέλετε μόλις τελειώσουν τα άστρα, δέστε τους ένα σημείο μέχρι να ξανάρθει σε άλλο, ανησυχώ. Είναι μια μικρή παιδική χαρά δίπλα μου, έτσι νιώθω. Δηλαδή, να μην το ματιάσω. Η κιθάρα πάει, θα την καταστρέψουν την κιθάρα. 15χρονα. 15 Καλό είναι αυτό. 15. Λοιπόν, και έγινε που στους εγώκερες που είναι πιο σοβαροί. Λοιπόν, πρέπει οι εγώκερες σήμερα να βγάλουν το παιδικό τους πρόσωπο. Αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι το μήνυμα του σήματος.
Κυρίως προσέξτε λίγο στις συνεργασίες σας. Όσοι έχετε να κάνετε με συνεργασίες από το εξωτερικό, πρέπει να προσέξετε λίγο τι συμφωνίες θα κάνετε στα οικονομικά σας. Οι υδροχόοι μας επίσης σήμερα παίρνετε πραγματικά μία δύναμη, παρόλο που ανησυχείτε, κερδίζετε την αναγνώριση. Στην ουσία όμως προσπαθήστε να μείνετε ο εαυτός σας, γιατί εσείς οι υδροχόοι μας, επειδή θέλετε να έχετε γενικώς ένα καλό κοινωνικό πρόσωπο προς τα έξω, μερικές φορές χάνετε τον εαυτό σας και κάνετε τα χατήρια των άλλων. Σήμερα λοιπόν θα γίνουν και τα δύο, και ο εαυτός σας θα είσαστε και θα εισπράξετε την αναγνώριση και από τις στενές συνεργάτες αλλά και από εσάς τους ίδιους. Γενικά μία αλλαγή που μπορεί να έχετε στην εμφάνισή σας ή στο σώμα σας, αυτό θα σας βοηθήσει και θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Φροντίστε λίγο τις υποθέσεις των οικονομικών σας και ειδικά τα κεφάλαια που διαχειρίζεστε με τις ξένες συνεργασίες. Τα παιδάκια μου μαζί μου. Συγγνώμη. Ελένη, πρέπει να είσαι μικρή δασκάλα εδώ. Για τους τρεις, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να τελειώσω με τους υδροχόους τουλάχιστον. Φροντίστε λίγο. Τι φοβόταν να το πατήσει. Τι να πω, πάμε για τα ψάρια. Θα γίνει τρεις ώρες τα ζώδια. Ορίστε, τώρα δεν θα μιλήσεις έτσι, επειδή είσαι ψάρι. Μπράβο, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, τα ψάρια. Η μοναξιά και η απομόνωση, λοιπόν, σας φέρνει καλές εμπνεύσεις. Σήμερα είναι πολύ θετικό. Στη μουσική μπορεί να σου φέρει μια έμπνευση, έτσι δεν είναι. Κάθε μέρα δεν έχει εμπνεύσεις. Κάθε μέρα στο μαγαζί που είμαστε είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, απομονωθείτε καλύτερα για να έχετε καλές εμπνεύσεις και γενικά να πάρετε, να έχετε έτσι διάθεση, να σας έρθουν καλές ιδέες πώς θα χειριστείτε όμως πάνω απ' όλα τα οικονομικά σας αλλά και τις στενές σας σχέσεις. Πολλά ψάρια μπορεί να πάρουν έτσι σήμερα απόφαση για το γάμο τους. Είναι πολύ σημαντικές αυτός ο μήνας για σας τα ψαράκια, διότι μπορεί να καταλήξετε σε σοβαρές σχέσεις και να αποφασίσετε επιτέλους όποιος σχετίζεται μαζί σας να σας βάλει σε ένα μικρό καλούπι. Βέβαια, εκεί που πρέπει να δείξετε προσοχή και επιμέλεια είναι στην καθημερινότητά σας, γιατί χωρίς σκληρή δουλειά και οργάνωση δεν θα μπορέσετε να κατορθώσετε τίποτα. Μάλιστα, τα καταφέραμε. Τα είπαμε τα ζώδια. Τα είπαμε. Αν θέλετε, ας έρθουν κάποιοι να τους μαζέψουν σε ένα σημείο. Security. Να τους κρατήσουν για λίγο με ασφάλεια, σε ησυχία. Και πάμε εμείς τώρα να βγάλουμε την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή στο παιχνίδι της μνήμης μας, όπου καλείστε να βρείτε τα ίδια τετράγωνα και να κερδίσετε δώρα. Μέχρι τρία μπορείτε να κερδίσετε δώρα και να θυμάστε ότι είτε έχετε κληρωθεί είτε όχι. Όσοι στείλετε γραπτό μήνυμα στο 4265, συμμετέχετε στην κλήρωση της Δευτέρας για 1500 ευρώ μετρητά. Καλή επιτυχία σε όλους σας και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο μας παίκτη για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Τι κάνετε? Μια χαρούλα, εσύ? Και εμείς καλά. Με λένε Μαρία. Και μας καλείς? Από Ήλιον. Από Ήλιον. Λοιπόν, καλή σου επιτυχία, Μαράκι. Ευχαριστώ. Μου, να δούμε τα 20 MOV τετράγωνα και να ανοίξουνε. Μπήκαν και χελώνες. Μάλιστα. Μπήκαν και ρακέτες με τα μπαλάκια τους. Να κλείσει ο πίνακας. Σε ακούω. Να δω τον πίνακα. Να δω τα νούμερα. Βεβαίως. Το 1 και το 2. Φυσικά, αυτό το θυμόμαστε όλοι. Είναι πάρα πολύ σωστό. 1 και 2, 2 χελώνες. Και το πρώτο σου δώρο είναι πολλά CD από τη γνωστή εταιρεία Sony BMG με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Συνεχίζεις? Το 3 και το 14. 3 και 14. 3 και 14, πολύ σωστά βγήκε το αεροπλανάκι και πάμε σε ένα σετ λευκά είδη. Συνεχίζεις? Ναι, ναι. Πάμε. 9 και 10. 9 και 10. 9 και 10. Πάρα πολύ σωστά και το τρίτο δώρο, ένα ρολό, είναι δικό σου. Πολλά φιλάκια. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Δώστε μου επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Τι κάνετε? Μια χαρούλα, εσύ? Καλά είμαι. Πώς σε λένε? Βούλα. Βούλα, και μας καλείς? Από Ήλιον. Από Ήλιον. Πάμε, Βούλα, να ανοίξουμε τετράγωνα μαζί. Μάλιστα. Τα βλέπουμε. Και κλείνουμε τον πίνακα. Και σε ακούω. Λοιπόν, το 10 και το 15. Το 10 και το 15. Πολύ ωραία, ένα αξεσουάρ μάμπο. Το πρώτο σου δώρο. Συνεχίζεις? Ναι. Πάμε.
Το 7 και το 13. Το 7 και το 13 και πάρα πολύ σωστά έχεις κερδίσει και ένα ρολόι. Θα πας για έγχρωμη τηλεόραση. Όχι. Άστο. Όπως νιώθεις εσύ καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πολλά φιλάκια. Συνεχίζουμε σε λίγο με κληρώσεις. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Αφού πρώτα όμως πω μια καλημέρα και στην Ελένη τη Φωτοπούλου και να πούμε ότι σήμερα, Ελένη μου, θα παρουσιάσουμε τη ζωή ενός ζευγαριού. Τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Όλοι τους ξέρετε ίσως όχι τόσο καλά. Είναι ένα πολύ λαμπερό ζευγάρι που είναι μαζί 10 ολόκληρα χρόνια παντρεμένοι. Τα γιορτάσανε το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο παραπάνω μαζί, 11 ή 12. Ποιο είναι αυτό το πολύ λαμπερό ζευγάρι και πολύ πολύ ευτυχισμένο? Βλέπετε ήδη τώρα βέβαια φωτογραφίες τους. Είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζέννη Μπαλατσινού. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε όμως μετά. Νέα ιδέα 3 από τη Singer. Ένα ολοκληρωμένο.